Το να οι γιορτές δεν είναι μόνο να κάνεις διακοπές. Είναι για ένα φαγητό το μεσημέρι. Είναι πολύ ανταής αυτό το πράγμα. Να κάθεσαι μόνο για ένα φαγητό. Γενικά εμένα δεν μου αρέσουν οι γιορτές. Δεν μπορώ. Δηλαδή πλήττω. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Υπάρχει πολλοί κόσμος που πλήττει. Και να σου πω το θέμα ποιο είναι. Ρε, εσύ τι θα πει πλήττω. Έχω την υγεία μου. Πλήττω, θα πει βαριέμαι. Δε, έχω γιατί την υγεία μου. Δεν συμβαίνει τις γιορτές και βαριέσαι. Άκου να δεις τι γίνεται. Που δεν συμβαίνει, ας πούμε, 10 μέρες πριν. Θα το πω δημόσια. Γιατί ο κόσμος και έτσι λέει καμιά φορά στο Facebook, εσείς που είστε γνωστοί πρέπει να βγαίνετε να τα λέτε. Και εγώ έχω την ευκαιρία που είμαι μπροστά σε μια κάμερα να τα πω. Λυπάμαι που εγώ έχω την υγεία μου στις μέρες τις γιορτινές και έχω και το κρεβάτι μου με το πουπουλένιο το πάπλωμά μου από την Αγγλία και ο κόσμος είναι έξω στα παγκάκια και κοιμάται. Αυτό είναι, γιατί δεν θέλω να βάλω τα κλάματα επειδή τα σκέφτομαι. Απλά είναι ντροπή να σκεφτόμαστε να στολίσουμε τα υπέροχα δέντρα και ο κόσμος να πεινάει έξω στα παγκάκια. Γιατί είναι ντροπή. Είναι πάρα πολύ ντροπή να σκεφτόμαστε μόνο το τι θα κάνουμε. Είμαι κατά σε όλα αυτά. Μόνο και μόνο για να πουλάνε οι βιτρίνες και ο κόσμος να περνάει υπέροχα. Να τρώει τη γαλοπούλα και ο άλλος να μην έχει ένα πάπλωμα να βάλει από πάνω του. Αρκεί να βάλουμε όλοι από ένα ευρώ και να πάμε να αγοράσουμε πράγματα από το πιο φτηνό σούπερ μάρκετ, να πάμε να τους τα προσφέρουμε. Ένα χυμό, μια σοκολάτα φτηνή, που αφού δεν θέλουμε να τρώμε από τα φτηνά σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον να τα πάρουμε για αυτούς. Δεν είναι το θέμα το, αυτό η επιλογή. Κλείνουμε στο καβούκι μου, γιατί πραγματικά, αν αισθάνεσαι άνθρωπος, να προσπαθείς να κάνεις πράγματα, όχι για 10 μέρες, γιατί ο άστεγος δεν βγαίνει για 10 μέρες στον δρόμο. Γι' αυτό δεν θέλω τα δίθεν. Μα τώρα οι γιορτές. Στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Οι γιορτές με στεναχωρούν γιατί όταν εγώ περπατάω και βλέπω κόσμο που δεν έχει να φάει, εγώ στεναχωριέμαι. Ποιος δεν στεναχωριέται, νομίζεις? Λίγοι άνθρωποι είναι χοντρόπεζοι. Δεν το πιστεύω αυτό. Άπα, δεν μπορώ. Δεν πιστεύω ότι. Είμαι πολύ ευαίσθητη. Είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Είμαι οι πάρα πολύ ευαίσθητη. Είναι η μόνη που σκέφτεται τους άλλους ανθρώπους. Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ δεν μπορώ. Γιατί εγώ όταν έφυγα από το σπίτι μου, Ελένη, κοιμήθηκα στο παγκάκι μέχρι να βρω μια ισορροπία. Και εγώ αυτό με έχει αγγίξει. Όταν έφυγα νύχτα από το σπίτι μου. Είναι πράγματα που δεν λέγονται. Αλλά το λέω, δεν ντρέπομαι. Έχω φτάσει εκεί που έχω φτάσει και με την αξία μου και αξιοσέβαστο πρόσωπο είμαι. Αλλά όλοι από κάπου ξεκινάμε. Εγώ δεν βλέπω τον άστεγο, γιατί έμεινα δύο μέρες στο παγκάκι. Τώρα να σκέφτεσαι να λες μια ωραία κοπέλα να μιλάει έτσι για τον εαυτό της. Δεν μου λες, τι θυμάσαι από αυτές τις δύο μέρες που κοιμήθηκες στο παγκάκι, στο δρόμο, έξω? Θυμάμαι γιατί έφυγα 22 Δεκεμβρίου από το σπίτι. Α, πήγες χειμώνα. Νύχτα, πήρα το καράβι, έφυγα. Πήγα στη Ρόδο, δεν ήξερα πού πάω, τι κάνω. Με μια βαλίτσα ρούχα. Χρήματα είχες επάνω σου? 12 χιλιάρικα. Τότε. Και πόσο χρονών ήσουνα? 16 χρονών. Παιδάκι, δεν φοβόσουνα. Τι να φοβηθείς? Γι' αυτό λέω, έχω περάσει πολλά. Και το θέμα είναι όταν περνάμε πολλά, να σκεφτόμαστε ότι δεν είναι μόνο 10 μέρες γιορτές. Το Πάσχα το λατρεύω, επειδή έχει θλίψη μέσα.